Πάμε όμως να θυμηθούμε πώς άρχισε αυτή η νέα πράξη και πώς ολοκληρώθηκε το συνέδριο, να θυμηθούμε αυτό το όχι συνηθισμένο και πάλι debate του Στέφανου Κασελάκη με την Όλγα Γεροβασίλη, που κατέληξε στην ακύρωση της προοπτικής νέας εσωκομματικής εκλογής στο ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ Στέφανε, στην ομιλία σου, στην ενερκτήρια ομιλία σου, είπες «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Εάν το ανακαλέσεις, σταματάμε εδώ. Αλλιώς, εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες. Εσύ το πέταξες. Αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάντες μόνος σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει. Μένω αφήστε σε αυτό που είπα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να είσαστε με έναν τρόπο ευγενή. Επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν είστε σκάκι. Ζήτησα από τον πρόεδρο να αποστείλει την πρότασή του για εκλογές. Περιμένω. Εάν την αποσύρεις, δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές. Βεβαίως. Όλγα, εάν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές. Πραγματικά μια πολιτική εικόνα που σπάνια έχουμε δει σε συνέδριο κόμματος, όσο τεταμένα και αν ήταν τα πνεύματα και στο παρελθόν, ιστορικά σε όλα τα κόμματα εξουσίας. Γενικώς αυτή η εξέλιξη του πολιτικού δράματος του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν έχει προηγούμενο. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει, τι συνέβη, από πού ξεκίνησαν όλα, που έχουμε φτάσει και τι περιμένουμε. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών και στον Τάσο Παπά, συνάδελφο υπεύθυνο του φίλου της Εφημερίδας των Συντακτών το Σαββατοκύριακο. Τάσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Την περασμένη εβδομάδα λέγαμε ότι περίπου τα έχουμε δει όλα. Έμενε να δούμε πολλά ακόμα. Ποιο είναι το πολιτικό σου συμπέρασμα από τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο? Εσύ το χαρακτήρισες και σωστά debate αυτό. Πράγματι ήταν ένα debate. Ανέβαινε και κατέβαινε ο ένας στο μικρόφωνο και στο βήμα, κερδίζοντας την συμπαράσταση των συνέδρων ή και από δοκιμασίες εισέπρατε κάποιες φορές. Ναι, μας ακούει. Ακούμε τώρα τον Τάσο Παπά. Τάσο, σε ακούμε τώρα, ναι. Εσύ μίλησες για τρόικα, εννοώντας τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Νίκο Παπά και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Εγώ την έχω χαρακτηρίσει συμμορία των τριών. Δεν το λέω με κακό. Δεν είναι απαξιωτικός χαρακτηρισμός. Παραπέμπει στη συμμορία των τεσσάρων στην Κίνα με τη χείρα του Μάου. Η συμμορία των τεσσάρων στο Πασόκ με επικεφαλή στον Κώστα Σιμίτη. Η πρώτη συμμορία έχασε, η δεύτερη συμμορία κέρδισε. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός, δεν είναι συκοφαντική επίθεση. Δεν ξέρω τώρα η συμμορία των τριών ποιον στόχο έχει. Αυτή πάντως επικράτησε. Η οποία τα μέλη της, και αυτοί που τους ακολουθούν και αυτές που τους ακολουθούν, ήταν όλοι άνθρωποι του Τσίπρα. Ποιος έβαλες, νομίζω, το ερώτημα ποιον στόχο έχει. Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται, γιατί τα έχεις ακούσει και κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτό το σενάριο όλο το Σαββατοκύριακο, ήταν ότι και οι τρεις ήταν σε συνεννόηση με τον Στέφανο Κασελάκη, εκείνος να βγαίνει μπροστά και να λέει πάμε σε εκλογές και εκείνοι πίσω να μαζεύουν το παιχνίδι και να περνάνε τελικά την πρόταση να μην γίνει νέα εσωκομματική εκλογή. Το πιστεύεις αυτό? Υπάρχουν μπόλικες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η μία αποδομεί την άλλη και δεν ξέρουμε αν έχει βάση. Μπορεί και να μην. Γιατί και οι τρεις, με κουβέντες που έκανα εγώ μαζί τους στο παρασκήνιο, δήλωσαν ευνηδιασμένοι με την πρωτοβουλία Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας δεν ζήτησε εκλογή, πρότεινε εκλογή. Υπάρχει διαφορά, έτσι.
Την περιγραφή που κάνει. Αυτό που λες το επιβεβαιώνω και εγώ. Μιλήσαμε όλοι και με τους τρεις τους το Σαββατοκύριακο και ο ευνηδιασμός τους φάνηκε απολύτως ειλικρινής για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Με την περιγραφή που κάνει της κατάστασης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, συμφωνούν όλοι. Είπε ότι είναι εμφυλοπολεμικό κλίμα και αν συνεχιστεί αυτό θα πάμε σε καταστροφή στις ευρωεκλογές και ενδεχομένως και σε διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούν όλοι στις διαπιστώσεις. Το διατάφτα είναι. Το διατάφτα. Ναι, Τάσο. Ο Τσίπρας πρότεινε εκλογή αρχηγού για να σταματήσει αυτή η εσωκομματική σύραξη. Οι άλλοι είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε εκλογές τώρα στο εσωκομματικό πεδίο, μερικούς μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί θα ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Θα μου πεις τώρα, έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας. Όχι, νομίζω μια παράταση, μια εκεχηρία έχουμε και δεν αποκλείω και πριν από τις ευρωεκλογές και με ασήμαντες αφορμές να επανεμφανιστεί πάλι αυτό το φαινόμενο. Δεν αποκλείται καθόλου, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και με ασήμαντες αφορμές συγκρούονται. Τώρα, Τάσο, μέχρι τις ευρωεκλογές, ναι, λες ότι δεν αποκλείς να έχουμε νέα επεισόδια μετά τις ευρωεκλογές. Και ενώ το πρώτο ερώτημα είναι, τελικά ο Στέφανος Κασελάκης πήρε όντως την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης ή είναι ένας πρόεδρος υποπροθεσμία και ό,τι δεν άνοιξε τώρα θα ανοίξει μετά τις ευρωεκλογές. Ο ίδιος ζήτησε καθαρές λύσεις. Είπε ότι δεν θέλω να είμαι πρόεδρος υποπροθεσμία και ουρανοκατέβατος, όπως με κατηγορούν διάφοροι. Η αντίπαλη του, η εσωκομματική αντίπαλη του που χθες, που σήμερα είναι αντίπαλη, χθες ήταν σύμμαχοι, έτσι, μην διευθυνόμαστε. Αυτοί τον στήριξαν για να εκλεγεί πρόεδρος και αυτοί τον στήριξαν και στην κόντρα που είχε με τα στελέχη που αποχώρησαν. Είπαν στην πρότασή τους για τη δημιουργία ενός οργάνου, η επαναλειτουργία της εκτελεστικής γραμματείας, το οποίο θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει ως συμβουλευτικός πυλώνας για τον κύριο Κασελάκη. Θα λειτουργήσει ως πυλώνας που θα τον έχει υπό την εποπτεία του. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω θα δοθεί ο κ. Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι δεν θέλω να είμαι πρόεδρος στην προθεσμία. Είπε, έβαλε στόχο ότι πάμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το ποσοστό που πήραμε στις εθνικές εκλογές. Έτσι. Είπε ότι πήρα την εμπιστοσύνη του συνεδρίου, την πήρε όντως. Την πρότασή του βέβαια για άμεσες εκλογές εδώ και τώρα δεν την έβαλε στην ψηφοφορία, βλέποντας τη συντριπτική πλειοψηφία που απέσπασε η πρόταση των τριών και σωστά κατά τη γνώμη μου δεν την έβαλε γιατί θα ήταν σε κόντρα με αυτό που μέχρι τώρα έλεγε ότι δεν χρειάζεται νέο κύκλος εσωστρέφειας αρκεί να σταματήσουν και οι εσωτερικοί υπονομευτές μου. Αυτοί θα σταματήσουν. Ποιος αποκαλεί. Ποιος ορίζει ως εσωτερικούς υπονομευτές τελικά. Ναι, μέχρι χθες ο εσωτερικός εχθρός ήταν αυτοί που έφυγαν, έτσι δεν είναι. Πάνε αυτοί έφυγαν. Υπονόμευαν και τον Τσίπρα, υπονόμευαν κατά το αφήγημα. Υπονόμευαν και τον Κασελάκη. Αυτοί έφυγαν. Τώρα έχουμε νέο εσωτερικό εχθρό. Όταν οι ηγεσίες κατασκευάζουν εσωτερικούς εχθρούς, προετοιμάζονται για τα άλοθη και τις δικαιολογίες που θα επικαλεστούν και θα επιστρατεύσουν στην περίπτωση που υπάρχει κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, Τάσο, μετά από όλα αυτά που περιγράφεις και που είδαμε όλοι, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε άλλο ένα μήνυμα ως διαρροή από συνεργάτες του ότι όλοι θα κριθούν στις ευρωεκλογές. Εσύ που αποδίδεις... Όχι, δεν λέει αυτό. Ναι. Όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα. Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Τι εννοεί εδώ, ποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύνθεσης που υποτίθεται ότι ξεκίνησε από χθες. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αυτό που θέλει ο κ. Κασελάκης. Είναι μια διφορούμενη δήλωση που σηκώνει πολλές ερμηνείες. Άλλος ένας χρησμός Τσίπρα από τους πολλούς των τελευταίων ημερών. Πού αποδίδεις εσύ την πρωτοβουλία του και την απόφασή του να παρέμβει στο παραπέντε του συνεδρίου, τεινάζοντάς το ουσιαστικά στον αέρα. Ναι, κάποιοι λένε ότι δεν ήταν και πολύ θεσμική αυτή η πρωτοβουλία του. Όντως, κανονικά θα έπρεπε να την βάλει να πάει στο συνέδριο να μιλήσει και να θέσει το θέμα εκεί. Όμως, εφόσον όλοι συμφωνούν με τις διαπιστώσεις Τσίπρα ότι είναι εμφυλιοπολεμική η κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι με αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε μεγάλη εκλογική τα ευρωεκλογές, ενδεχομένως και σε διάλυση, συμφωνούν όλοι με αυτό. Άρα η πρόταση έρχεται ως αυτονόητη. Θα μου πεις. Μπορεί να γίνουν εσωκομματικές εκλογές 5 μήνες μετά τις προηγούμενες και 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Μπορεί να γίνει αυτό. Ή θα μπορούν να γίνουν
εσωκομματικές εκλογές σοβαρές, αξιόπιστες και αδιάβλητες σε 10 μέρες, όπως πρότεινε ο κ. Κασελάκης? Υπάρχει, Τάσο, και η ερμηνεία ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη κοιτώντας περισσότερο προς την ευρύτερη κεντροαριστερά παρά προς την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπό ποια έννοια? Ότι θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του από όλους και από όλα, από όλο αυτό που περιέγραψε ως αδιέξοδος τον ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας ευθύνες σε όλες τις πλευρές, ώστε την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών να μπορεί να κάνει μια άλλη κίνηση. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η κίνηση. Συμμερίζομαι αυτή την εκτίμηση. Όντως, ο κ. Τσίπρας. Δύο, έχει κάνει μέχρι τώρα, τρίτη ήταν η χθεσινή δημόσια παρέμβασή του. Οι δύο προηγούμενες ήταν στο εξωτερικό, μία στη Ρώμη και μία στο Παρίσι. Και στις δύο παρεμβάσεις μίλησε για την αναγκαιότητα οι προοδευτικές δυνάμεις, αυτό που λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, από το προοδευτικό κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά, να βρουν τρόπους να συνεννοηθούν. Αλλιώς δεν θα απειληθεί η ηγεμονία της δεξιάς, αλλιώς δεν θα αποκρουστεί η επέλαση της άκρας δεξιάς. Τώρα, αυτό τι τύχη μπορεί να έχει στην Ελλάδα? Θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά δες ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των τριών κομμάτων τώρα, έτσι, που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ο κ. Κασελάκης λέει τον κύριο Ανδρουλάκη εκβιαζόμενο. Χαρακτηρίζει το Πασόκ δεξιό συστημικό κόμμα. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει: μπορώ να συζητήσω με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της Νέας Αριστεράς, αφήνοντας απ' έξω από το κάδρο τον κ. Κασελάκη. Στη Νέα Αριστερά λένε. Ο κ. Κασελάκης αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποστάτες και κλέφτες των εδρών. Θα μου πεις, στην πολιτική ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά, έτσι. Και έχουμε ακούσει και στο παρελθόν πολλά, ναι, τα οποία ξεχάστηκαν μάλλον εύκολα και γρήγορα. Στην στιγμή πριτανεύουν άλλα κριτήρια. Άρα επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι όλα θα κριθούν και θα αρχίσουν να διαφαίνονται μετά τις εκλογές. Να υποθέσω ότι αφού συμμερίζεσαι αυτή την ερμηνεία, όπως είπες, δεν συμμερίζεσαι και την άποψη που λέει ότι το συνέδριο ήταν ήττα του Αλέξη Τσίπρα και ότι έχασε πολλοί και το κόμμα. Ήτανε. Δεν θα το έλεγα ήττα. Αφού με τις διαπιστώσεις συμφωνούν όλοι, δεν συμφώνησαν με την πρόταση. Είναι, τι να πω τώρα, μισή νίκη, μισή ήττα. Εντάξει, είναι παράδοξη η ορολογία αυτή που λέω. Αλλά συμφώνησαν με τις διαπιστώσεις, δεν συμφώνησαν με την πρόταση για να αντιμετωπιστεί η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό έχει βάση αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Μάλλον δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι για να μετρήσουμε νικητές και ηττημένους. Είμαστε στο ημίχρονο ακόμα και ενδεχομένως να υπάρχουν πολλές πράξεις μπροστά μας. Τάσο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Είναι σίγουρο ότι θα τα λέμε και όλο το επόμενο διάστημα.